την επέκταση του φράχτη του Εύρου και την αναβάθμιση ενίσχυσης των μέσων επιτήρησης, αποφάσισε για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων στον Εύρο, το Κησέα. Τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Ικανοποίηση σχετικά με την παραγωγή ηλιανθού υπάρχει στους αγρότες του Βορείου Τμήματος του Εύρου. Πώς πήγε η παραγωγή και η τιμή. Σε μικρότερη ποσότητα, αλλά εμφανώς καλύτερη ποιότητα, είναι η φετινή παραγωγή πεπονιών στον Εύρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη, 24 Αυγούστου σήμερα, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Την επέκταση του φράχτη του Εύρου και την αναβάθμιση ενίσχυσης των μέσων επιτήρησης αποφάσισε για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των συνόρων στον Εύρο, το Κησέα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, από την αρχή του Αυγούστου μέχρι και σήμερα, 25.000 άτομα επιχείρησαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα μόνο από τον Εύρο. Με φόντο τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό συνεδρίο στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε να επεκταθεί σταδιακά ο φράχτης του Εύρου και να αναβαθμιστούν τα συστήματα επιτήρησης. Σίγουρα πρέπει να μεγαλώσει. Αλλιώς τι όλο περνάνε από πού να είναι. Τι να κάνουμε. Συνδέω ότι είπε τα κινητά και έρχονται λεφτά. Λεφτά. Πρέπει να γίνουν. Άμα δεν γίνουν αυτά, είναι ελεύθερα όλα. Οπότε πρέπει να γίνουν. Έχουν τα μέσα όλα να τους αντιμετωπίσουμε. Ο στρατός, οι χωροβουλευτές, όλοι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επέκταση του φράχτη. Οι διαγωνιστικές πάντως διαδικασίες για να προχωρήσει το έργο, που είναι ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα ξεκινήσουν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση. Τώρα, εκεί η κυβέρνησή μας έχει προσλάβει πολλές εκατοντάδες συνοριοφύλακες. Υπάρχει σημαντική δύναμη της ελληνικής αστυνομίας, η οποία δράσει συντονισμένα με τον ελληνικό στρατό. Μέσα στο χειμώνα θα προσθεθούν σε αυτούς άλλοι 250 συνοριοφύλακες, ενώ θέλω να επισημάνω ότι η απόφαση του ΚΙΣΕΑ είναι ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν ακόμη περισσότερο και τα τεχνικά ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης του ποταμού. Υπάρχει το αυτοματοποιημένο σύστημα με κάμερες, με θερμικές κάμερες, ωστόσο πιστεύουμε ότι απαιτείται η περαιτέρω αναβάθμιση του. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην παγκόσμια τεχνολογία. Η είδηση με άτομα τα οποία υποστήριξαν ότι εγκλωβίστηκαν σε νησίδα του Εύρου πριν από λίγες ημέρες έκανε το γύρο του κόσμου, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να υποστηρίζει ότι ειδικά το καλοκαίρι δεν μπορεί να υπάρχουν εγκλωβισμοί ατόμων στο ποτάμι. Έχουν επιχειρήσει να μπουν παρανόμως από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο 25.000 παράτυποι παράνομοι μετανάστες. Το καλοκαίρι το βάθος του ποταμού Εύρου σε πάρα πολλά σημεία, δεκάδων χιλιόμετρων, είναι πάρα πολύ μικρό. Πολλές φορές δεν είναι ούτε μισό μέτρο. Μπορεί κανείς να περάσει και να βρεθεί στις νησίδες που βρίσκονται στο μέσον συνήθως του ποταμού Εύρου ή ανάλογα με το πώς έχει διαμορφωθεί η μορφολογία με βάση τις βροχές και την κλιματική αλλαγή που υπάρχει φυσικά και στη συγκεκριμένη περιοχή, πηγαίνουν εκεί, δηλώνουν ότι κινδυνεύουν και προσπαθούν οι ευρωπαϊκές αρχές να πάρουν αποφάσεις, συνήθως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για να γίνει διαδικασία έρευνας διάσωσης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν βρίσκονται σε πραγματικό κίνδυνο. Βρίσκονται, η ζωή τους δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, πρώτο. Ναι. Καλά, αν βρέξει ξαφνικά κάποιος μια μπόρα, μια καταιγίδα, πώς δεν διατρέχουν κίνδυνο να γίνει μια μπόρα ξαφνικά, ένα μπουρίνι και κατεβάσει νερό το ποτάμι. Δεν είναι κίνδυνος τότε. Κύριε Φουρλή, είναι σαφές τι λέω. Μπόρα, καταιγίδα μπορεί να σου συμβεί οπουδήποτε βρίσκεσαι. Ναι. Δεν είναι πραγματική διαδικασία αυτή που συμβαίνει. Άρα το ότι γίνεται αυτή... Τους παίρνουν οργανωμένα τα συμφέροντα των διακινητών, επιχειρούν να τους αφήσουν πάνω σε μία νησίδα και προκαλούν στη συνέχεια το να τους πάρει η ελληνική αστυνομία. Θα σας επαναλάβω λοιπόν με κατηγορηματικό τρόπο. Η ελληνική αστυνομία βαρκάρης λαθρεμπόρων των ψεύτικων ελπίδων προς τους παράτυπους μετανάστες
δεν πρόκειται να γίνει. Συνεδρίασε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης μίλησε για τον αριθμό των εισακτέων στα τμήματα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου στην Ορεστιάδα, καθώς και για το ενδεχόμενο μετεγκατάσταση τη πυροσβεστική υπηρεσία Ορεστιάδας. Στον αριθμό των εισακτέων στα τμήματα του Δημοκρίτιου στην Ορεστιάδα, καθώς και στη γενικότερη λειτουργία του, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης. Ο κ. Μαυρίδης ανακοίνωσε ότι θα γίνει μια ειδική συνεδρίαση για να συζητηθεί εκτενώς το σοβαρό αυτό θέμα. Είμαι σε πολύ καλό επίπεδο συνεννόηση και με τον Κοσμήτορα και με τους δύο Προέδρους να αξιολογήσουμε τα στοιχεία όταν θα γίνουν οι εγγραφές, έτσι ώστε να κάνουμε είναι στη διάθεσή μας, αρκεί να έχουμε δεδομένα. Άλλοι έλεγαν δεν πέρασε κανένας, άλλοι έλεγαν πέρασαν 30. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν 82. Να δούμε πόσοι θα εγγραφούν. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Γνωρίζετε, όσοι μπορείτε να δείτε την αντικειμενικότητα, και θέλω να πιστεύω ότι είστε περισσότεροι, ότι αυτό το πρόβλημα των περιφερειακών πανεπιστημίων είναι συνολικό στην Ελλάδα. Έχουν κλείσει ήδη πάρα πολλές σχολές, θα οδηγηθούν σε κλείσιμο. Σε μια ειδική συνεδρίαση με τη συνένεση του Πανεπιστημίου, να έρθουν οι άνθρωποι να μας πούν τις απόψεις τους, κάποιες θετικές προοπτικές που υπάρχουν για του χρόνου. Όλα θα τα συζητήσουμε όμως σε αυτή την ειδική συνεδρίαση. Επίσης, ο κ. Μαυρίδης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ορεστιάδας και στην παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου Οικοπαίδου. Στο θέμα της πυροσβεστικής, αν θυμάμαι καλά, κάποιος συνάδελφος ανέφερε για την προσφορά Οικοπαίδου. Ήταν ακόμα η προηγούμενη δημοτική αρχή προς τιμήν της και μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο τότε είχαμε συνενέσει όλοι στο να παραχωρηθεί οικόπεδο για ανέγερση πυροσβεστικού σταθμού. Να θυμίσω, ήταν πίσω από τα νεκροταφεία της Κλεισούς, στο χώρο εκείνο, κάποιοι θα τον ξέρετε, ήταν αρκετά στρέμματα, είχε την αρχική έγκριση έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι είναι καλό για να δημιουργηθεί. Τότε υπήρχε, εγώ το θυμάμαι, ήμουν αντιπολίτευση ακόμα, υπήρχε η άτυπη έστω και δέσμευση ότι θα μπει αυτό μέσα στα έργα ΣΔΙΤ που έτρεξε η πυροσβεστική. Αν θυμάμαι καλά, δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή, ξεκίνησαν να δημιουργούνται, κάποιοι ολοκληρώθηκαν πριν λίγα χρόνια, 17 νέοι πυροσβεστικοί σταθμοί στη χώρα με τη διαδικασία της σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Η Ορεστιάδα δεν ήταν μέσα τότε. Έληξε ο χρόνος παραχώρησης, γιατί ένας Δήμος δεν μπορεί να παραχωρήσει χωρίς αξιοποίηση από αυτόν που το παραλαμβάνει πάνω από τα 5 χρόνια. Έκλεισε αυτό το χρονικό διάστημα. Εδώ όμως θέλω να μπω στην ουσία, γιατί έχω μιλήσει και με τον διοικητή, έχουμε πάρει και το έγγραφο που μας ζητάει χώρο. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Διαθέσιμος χώρος, χτισμένος. Μην ακούτε το οικόπεδο. Η επίσημη διαβεβαίωση της πυροσβεστικής τώρα είναι ότι δεν μπορεί σε αυτήν τη χρονική στιγμή να προβεί σε ανέξεις νέων πυροσβεστικών σταθμών με ΣΔΙΤ. Τέλος αυτό το κεφάλαιο, δεν ξέρω αν μελλοντικά το συζητήσουν. Επομένως, ψάχνει για χώρο ή να της παραχωρηθεί δωρεάν ή να ενοικιαστεί. Παραχώρηση χώρο για στέγαση πυροσβεστικής δεν υπάρχει στη δημοτική περιουσία. Ξεκάθαρο. Δεν πληρούν. Είχαμε συζητήσει και για το Δημοτικό Σχολείο της Καβύλης. Κάποια στιγμή είπαμε για του Βάλτου. Είχαμε πει κάποια εναλλακτικά. Δεν πληρούν προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Το δεύτερο είναι, από την έρευνα αγοράς που έγινε, από την ίδια την πυροσβεστική, υπάρχει πιθανότατα κτίριο το οποίο πληρεί τους όρους. Το θέμα είναι απόφαση της φυσικής και πολιτικής τους ηγεσίας να δούνε αν θα φύγουν από αυτό που όντως δεν είναι κατάλληλο, κατά την ταπεινή μου άποψη, για να στεγάζει αυτή τη σημαντική υπηρεσία, έτσι ώστε με σχεδόν τα ίδια χρήματα μηνιαίου μισθώματος να πάνε σε ένα καλύτερο, πολύ καλύτερο κτίριο και να καλύψουν τις ανάγκες. Σίγουρα αυτό το ότι αν δεν βρούμε κτίριο θα φύγουμε και τέτοια, το γνωρίζετε, για να τα λέμε έξω από τα δόντια, είναι μια υποδόση που χρησιμοποιούν πάρα πολύ έτσι ώστε να πιέσουν καταστάσεις. Μακάρι, και κλείνουμε αυτό κύριε Πρόεδρε, να είχαμε το κτίριο, να το παραχωρούσαμε στην πυροσβεστική που επιτελεί πάρα πολύ σημαντικό έργο. Τα είπε και ο κύριος Καραγιάννης και το άριστο επίπεδο συνεργασίας που έχουμε και μπορεί να το επιβεβαιώσει ο διοικητής. Μακάρι να το είχαμε, να το παραχωρούσαμε και να γλίτωναν και τα ενίκια, αλλά και να ήταν σε καλύτερες συνθήκες όπως πρέπει να είναι οι επαγγελματίες πυροσβέστες μας. Η ικανοποίηση σχετικά με την παραγωγή ηλιάνθου υπάρχει στους αγρότες του βορείου τμήματος του Εύρου, καθώς και η παραγωγή και η τιμή φαίνεται ότι είναι καλή. Αν και τα έξοδα παραγωγής λόγω ανατιμήσεων σε λιπάσματα και πετρέλαιο αυξήθηκαν,
Φαίνεται ότι ο ηλίανθος φέτος θα είναι ίσως το αποδοτικότερο προϊόν. Αισιοδοξία τουλάχιστον ότι ο ηλίανθος θα αφήσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα στους αγρότες επικρατεί στο μέσο περίπου της συγκομιδής. Οι κομπίνες έχουν μπει στα χωράφια και η απόδοση είναι καλή. Καλή είναι και η τιμή, τουλάχιστον καλύτερη από πέρυσι, αν και τα έξοδα παραγωγής έχουν αυξηθεί φέτος κατά πολύ. Είμαστε στη μέση της αλωνιστικής περίοδος στον ηλίανθο. Οι παραγωγές είναι πολύ υψηλές σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Οι τιμές είναι ανεβασμένες σε σχέση με πέρσι για τους παραγωγούς. Και πιστεύω ότι είναι ικανοποιητικά τα πράγματα για όλους τους αγρότες της περιοχής. Για την τιμή, πέρσι η τιμή είχε ξεκινήσει στα 37 λεπτά ανά κιλό και φέτος έχει ξεκινήσει στα 50 λεπτά. Και πού έκλεισε πέρσι? Πέρσι έκλεισε στα 42 και φέτος αναμένεται να... και πιστεύουμε και θέλουμε να πάει στα 55 με 60. Πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε. Αλλά και τα έξοδα είναι περισσότερα. Τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα από πέρσι και στα λοιπάσματα, ειδικά στο πετρέλαιο με 2 ευρώ το λίτρο, στα φυτοφάρμακα, σε όλο το κόστος παραγωγής είναι υψηλό. Ο ηλίανθος φαίνεται προς το παρόν ότι είναι η αποδοτικότερη ως προς το αγροτικό εισόδημα καλλιέργεια για φέτος. Πιστεύω ότι τουλάχιστον στον ηλίανθο φέτος ήταν η μόνη παραγωγή που είμαστε κερδισμένοι κατά τη γνώμη μου. Στα σιτάρια όμως και στα βαμβάκια από ό,τι φαίνεται πιστεύω ότι θα είμαστε πεσμένοι λόγω τα σκουλίκια, λόγω της ανομβρίας, λόγω του βαρύ χειμώνα που είχαμε για τα σιτερά τουλάχιστον. Το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας της περιοχής καταλήγει για παραγωγή βιοντίζελ. Γίνονται συμβάσεις για ενεργειακές καλλιέργειες, τα παίρνουν μεγάλες εταιρείες για βιοκάψιμο, βιοντίζελ κτλ. Για λάδι? Για λάδι είναι άλλη κατηγορία τα ηλιόσπερα που μπαίνουν, δεν θα πρέπει να ραντιστούν, έχουν άλλη διαδικασία σχέση με αυτά που σπέρνουμε εδώ τώρα. Και άλλη τιμή φυσικά. Χαμηλότερη από ό,τι ξέρω. Με την ολοκλήρωση της συγκομιδής του ηλίανθου θα ξεκινήσει η συγκομιδή του καλαμποκιού. Αλωνίζουμε ήδη 10 με 12 μέρες. Πιστεύω ότι έχουμε άλλο ένα δεκαήμερο σίγουρα και μετά πάμε στα καλαμπόκια. Αν και είναι λίγα εδώ στην περιοχή, αλλά ένα τρίμερο, τετρίμερο θα μας πάνε και τα καλαμπόκια. Εκεί έχουμε τιμές. Οι τιμές δεν έχουμε ακόμα κάτι στάνταρ. Ακούγεται για 25-30 λεπτά. Βλέπουμε. Μακάρι να είναι αυτές που ακούγονται. Προς το παρόν, πάντως, όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας η Ένωση Δημήτρη Σταματίου, οι αγρότες δεν φαίνεται να έχουν αποφασίσει τι θα σπείρουν την επόμενη χρονιά. Βλέπω ότι θα μπει αρκετό βαμβάκι γιατί οι τιμές είναι υψηλές και το καλαμπόκι γιατί από ό,τι φαίνεται θα μπει και αυτό στη συνδεδεμένη ενίσχυση όπως το βαμβάκι. Πάει για ζωοτροφή το καλαμπόκι. Το καλαμπόκι κατά κύριο λόγο του δικό μας είναι για ζωοτροφές πάει. Σε μικρότερη ποσότητα αλλά εμφανώς καλύτερη ποιότητα είναι η φετινή παραγωγή πεπονιών στον Εύρο. Τόσο τα γνωστά πεπόνια Τυχερού όσο και άλλων περιοχών του Εύρου έχουν πολύ καλές τιμές. Η ποιότητα στα πεπόνια Τυχερού φέτος είναι και πάλι εξαιρετική. Λόγω των καιρικών συνθήκων της ξηρασίας, η ποσότητα είναι περιορισμένη. Στο κάμπο του Τυχερού καλλιεργούνται οι ποικιλίες, χρυσή κεφαλή και τα κρεμαστά. Η φετινή παραγωγή τώρα ξεκινάει, σιγά σιγά έτσι, μόνο κάποια πρόημα ξεκίνησαν να γίνονται συγκομιδή, η οποία από ποιότητα θα είναι πάλι καλή, θα υστερούμε όπως και τα προηγούμενα χρόνια σε ποσότητα. Ίσως αυτό είναι επιθυμητό, γιατί θυσιάζουμε εν μέρει την ποσότητα στο βωμό της ποιότητας. Τι θέλω να πω, οι καλλιεργητικές φροντίδες είναι τέτοιες, οι οποίες όντως δεν δίνουν μεγάλη παραγωγή, γιατί στόχος μας είναι η ποιότητα. Δεν αρδεύουμε. Έτσι αρδεύουμε το ελάχιστο δυνατό, έτσι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο, για να μην αλλοιωθεί η ποιότητα. Φέτος βέβαια, επειδή είχαμε παρατεταμένες ψηλές θερμοκρασίες και ανέμους, που σημαίνει ότι το φυτό είχε εξαθμισοδιαπνοή αρκετά μεγάλη, ήθελε παραπάνω ποτίσματα, ίσως και γι' αυτό είναι ένας λόγος που δεν έχουμε τη μεγάλη παραγωγή. Η καλλιέργεια πεπονιού στο Τυχερό φέτος καλύπτει έκταση 500 στερμάτων. Περίπου στην ευρύτερη περιοχή του Τυχερού είναι χοντρά στα 500 στρέμματα, 400 με 500. Λόγω της ξηρασίας, όπως είπαμε, το τονάζι είναι μικρό και η φετινή παραγωγή θα διατεθεί στην τοπική αγορά. Για την ποικιλία κρεμαστά γίνεται προσπάθεια εξαγωγής τους σε χώρες της Ευρώπης. Είναι τέτοια παραγωγή που νομίζω πως απορροφούνται, όχι νομίζω, σίγουρα απορροφούνται στις τοπικές αγορές. Τις τοπικές αγορές ενώ με τη Θράκη. Εύρω και κάποιες οσότητες φεύγουν Κομοντινή και Ξάνθη. Όταν έχουμε μεγάλη παραγωγή απορροφάει η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Αλλά νομίζω φέτος θα είναι
οι ποσότητες τέτοιες που θα απορροφηθούν από την τοπική αγορά. Από τη δικιά μας, πλην των κρεμαστών, έτσι, το οποίο γίνεται μια προσπάθεια από κάποιους προηγούς να εξεταχθούν έστω και δομαστικά σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Η τιμή, σύμφωνα με τον Γεωπόνο Βαγγέλη Δεδογλού, είναι ικανοποιητική. Περίπου 60 λεπτά το κιλό. Καλύπτει το κόστος παραγωγής και αφήνει εισόδημα στον παραγωγό. Οι τιμές φέτος είναι αρκετά καλές. Αυτά που έχουν πουλήσει μέχρι στιγμής δεν έχουν πουληθεί. Μιλάμε για εμπόρους, δεν μιλάμε για ελληνική. Οι εμπόρους δεν έχουν πουληθεί κάτω από 60 λεπτά ανά κιλό. Οι οποίες είναι καλές, είναι πολύ ικανοποιητικές. Καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής στο πεπόνι φέτος? Το κόστος φυσικά έχει αυξηθεί. Έτσι, από τη στιγμή που αυξάνεται το πετρέλαιο, αυξάνονται οι βενζίνες, αυξάθηκαν τα λιπάσματα, τα εφόδια. Φυσικά και σχεδόν έχει διπλασιαστεί το κόστος. Με απώλειες στην καλλιέργεια πεπονιών είναι αντιμέτωποι και οι αγρότες της περιοχής Ορεστιάδας. Λίγο απώλεια είχαμε. Καήκανε λίγο. Ό,τι προλάβαμε τώρα. Να. Αυτά εδώ είναι. Από τη ζέστη καήκανε. Από τη ζέστη τσιρουφλίσκανε. Και τα καρπούζια βέβαια, όχι μόνο εκείνο. Εδώ μέχρι τα λάχανα υπηρίασε. Κάτι δύο μέρες τα βρέχουμε για να μην χαλάσουν. Οι τιμές στη Λιανική φτάνουν τα 80 λεπτά το κιλό και είναι ίδιες με πέρυσι, που δεν είχαμε τις φετινές αυξήσεις στο κόστος. Πάλι το ίδιο όπως ήταν πέρσινες. Δηλαδή? Πέρσινες, να, 0,80. Είναι μια καλή τιμή για να καλύψει τα έξοδα. Δεν καλύπτεται, αλλά και τι να κάνουμε, και ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Πόσο θα πουλήσουμε? Εμείς η παραγωγή τόσο πουλάμε. Δεν καλυπτόμαστε, έχουμε και ζημιά, να δούμε. Δηλώσαμε και στο ΕΛΓΑ τι θα μας πει. Μετά τον 15 Αύγουστο γίνεται η συγκομιδή πεπονιού στον Εύρο. Είναι η δεύτερη φορά λίγα-λίγα κόβουμε. Ήδη ξεκίνησαν. Θα δούμε αργότερα τώρα τι θα γίνει. Πόσα στρέμματα είχατε καλλιέργεια? Εγώ λίγα. Εγώ κάπου ανάμιση στρέμμα. Επειδή στα πουλάω εγώ μόνος μου. Πολλά δεν μπορώ να δουλέψω. Και καρπούζια έχω. Έχει. Επάνω στο τρίγωνο. Και σε τρίγωνο έχει, και εδώ σε εμάς κάτω έχει. Στη Σαγίνη έχει, νόη έχει, παντού έχει, κλεισό έχει. Όλα από λίγα βέβαια, δεν είναι για εμπόριο να βάλουν 10 στράμματα και 5 στράμματα. Για κάνα 2 στράμματα έτσι, για να δώσει και κάνα φίλο. Αρκετά είναι τα ανοιχτά οικονομικά μέτωπα για τον Αύγουστο και οι υποχρεώσεις που περιμένουν τους πολίτες. Εκτός από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, οι φορολογούμενοι έχουν τριπλό ραντεβού με την εφορία μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα. Συγκεκριμένα, οι φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν δεύτερη δόση φόρου εισοδήματος, τέταρτη δόση έμφυα, δεύτερη δόση επιστρεπτέας προκαταβολής σε σύνολο 96 δόσεων. Όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2021 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι 30 Αυγούστου 2022 και η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις αυτές πραγματοποιείται σε 8 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες καταβάλλονται μέχρι 31 Αυγούστου 2022. Η κάθε μία από τις επόμενες καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των 6 επόμενων μηνών. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Στις 31 Αυγούστου 2022 εκπνέει η προθεσμία πληρωμής της δεύτερης δόσης επιστρεπτέας προκαταβολής. Συνολικά, η οφειλή του κρατικού δανείου οφείλεται σε 96 άτοκες δόσεις. Μέχρι την 31 Αυγούστου έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν εφάπαξ την οφειλή, προκειμένου να κερδίσουν έξτρα έκπτωση 15% οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες για τους οποίους το εκαθαριστικό της επιστρεπτέας προκαταβολής εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο λογαριασμό τους στο TaxisNet μετά τις 25 Ιουλίου 2022. Στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, πλατεία Δασίου, θα πάμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Mm-hmm.